Σελίδα 1045 προς Θεσσαλονική, στην πρώτη επιστολή, κεφάλαιο Α. Σελίδα λοιπόν 1045, κεφάλαιο Α, η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική, η πρώτη. Παύλος και Σουλιανός Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, εν Θεό το Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις η ημίν και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμεν, ευχαριστούμεν πάντοτε το Θεό περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών, αδιαλείπτος ενθυμούμενοι, το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Εξεύροντες, αδελφοί αγαπημένοι, υπό Θεού την εκλογήν σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρεται όποιοι υπήρξαμεν μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε εγίνετε τύποι εις πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και τη Αχαΐα, διότι από σας εξήγησεν ο λόγος του Κυρίου όχι μόνον εν τη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστη σας. Ώστε εμείς δεν έχομεν χρία να λαλώμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών, οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πως επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό. Και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησούν, ώστις ελευθερών ημάς από τις μελούσεις οργής. Διότι εσείς εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, να λαλήσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα, διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευθόμεν το Ευαγγέλιο, ούτω λαλούμεν ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν το δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγων κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφασιν πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός, ούτε εζητήσαμεν δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από άλλων, και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τραφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα, ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, διότι εστάθητε αγαπητοίς ημάς. Αμήν. Την επιστολή αυτή ο αδελφός μας ο Απόστολος Παύλος τη γράφει από την Κόρινθο, γύρω στο 52 με 53 μετά Χριστό, ένα-δυο χρόνια αφού του πέρασε στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, μέσα από την Τροάδα απέναντι στους Φιλίππους, και από τους Φιλίππους έφτασε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 50 με 51 μετά Χριστό. Η επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ήταν όχι ήσυχη, αλλά ήταν με ταλαιπωρία. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός είχε εκλέξει την πόλη της Θεσσαλονίκης για να δημιουργήσει εκκλησία, και μάλιστα εκκλησία η οποία θα αποδειχθεί ότι έχει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και το Λόγο του Θεού και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και ομολογία και ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, αποτέλεσμα, καρποφορία. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του λέει στο 4 εδάφιο, καθώς διαβάσαμε, «Εξεύροντες αδελφοί, ηγαπημένοι υπό Θεού την εκλογήν σας», ξέρουμε την εκλογή σας από το Θεό, γιατί, διότι το Ευαγγέλιο το δικό μας που σας κηρύξαμε δεν έγινε εις εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ.
Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είσαστε εκλεγμένοι και εκλεκτοί του Θεού, γιατί όταν περάσαμε από την πόλη σας στη Θεσσαλονίκη για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν ήταν μόνο εν λόγω, δεν μας ακούσατε μόνο, δεν σας κηρύξαμε μόνο, αλλά υπήρξε έντονη, και αυτό είναι το ζητούμενο αδελφοί αγαπητοί, η συμμαρτυρία του Θεού. Εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου έγινε το κήρυγμά μας, όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί κήρυκες και προκαλούμε την ευλογία του Θεού και συμμαρτυρεί ο Θεός, αλλά γιατί εσείς είστε εκλεκτοί του Θεού και όταν ακούστηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου ο Θεός συμμαρτύρησε για σας και προς εσάς. Δεν είναι, μεταφέρει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, την αλήθεια προς τους ανθρώπους, ότι δεν έγινε το κήρυγμα το δικό μας μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου και με μεγάλη πληροφορία, δηλαδή είχαν ανοιχθεί οι καρδιές, είχε έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά των ανθρώπων και είχε πολύ σοβαρά αποτελέσματα το κήρυγμά μας, όχι γιατί εμείς είμαστε καλοί κήρυκες, αλλά γιατί εσείς είσαστε εκλεγμένοι από το Θεό, ο Λόγος του Θεού ανάμεσά σας να δοξαστεί. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό αδελφοί, γιατί ό,τι γίνεται δεν γίνεται επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι σπουδαίοι, αλλά γίνεται γιατί ο Ιησούς Χριστός θέλει να υψώσει και να δοξάσει το όνομά Του. Όπου γίνεται και ό,τι γίνεται. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος με την απλότητα που τον διέκρινε πάντοτε, ξεκίνησε να ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού 3 Σάββατα στις συναγωγές των Εβραίων, εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι ούτως είναι ο Χριστός τον οποίον εγώ σας κηρύττω. Και το αποτέλεσμα άμεσο, με δύναμη όμως Πνεύματος Αγίου που δεν αναφέρεται στις πράξεις, με πληροφορία, πολύ τι σημαίνει με πληροφορία, με αποκάλυψη. Δηλαδή ο λόγος ήταν αποκαλυπτικός χάρη των ακουόντων, όχι λόγω του Αποστόλου Παύλου. Και ευχαριστούμε το Θεό για αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ό,τι γίνεται και όπου μας χρησιμοποιεί ο Θεός δεν είναι γιατί βρήκε τίποτα σε μας, αλλά βρήκε στους άλλους, για τους άλλους. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Να ξέρουμε αδελφοί αγαπητοί την αλήθεια για να δίνουμε τη δόξα μόνο στο Θεό που Του ανήκει και ποτέ να μην στρέφουμε και να λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογημένος, ο Χριστός είναι που ευλογεί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι ιδιαίτεροι και σπουδαίοι, μη σκεφτούμε ποτέ τέτοιο πράγμα, αλλά ο Χριστός ψάχνει να βρει κάποιους ανθρώπους, κάποια εργαλεία, κάποια σκεύη για να δοξάσει το όνομά Του. Το αποτέλεσμα, και την έσεξ αυτών επίστησαν και ηνώθησαν μετά του Παύλου και του Σίλα, την έσεξ εκ των Ιουδαίων, αλλά όμως την έσ λίγη εκ των Ιουδαίων μέσα στη συναγωγή, αλλά όμως πλήθος εκ των θεοσεβών Ελλήνων και εκ των πρώτων γυναικών της Θεσσαλονίκης ουκολίγε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου απευθύνθηκε μεν στις συναγωγές των Ισραηλιτών, των Εβραίων, που λίγοι ηνώθησαν με τον Παύλο, όμως κάτι μεσολάβησε, κάτι έγινε, και βέβαια αυτό που μεσολάβησε και αυτό που έγινε μας το περιγράφει στην επιστολή του προς Θεσσαλονικής ύστερα από 1-2 χρόνια ο Απόστολος Παύλος, ότι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου έπεσε δια του από τον Ιησού Χριστόν, δια του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου, ώστε πλήθος εκ των θεοσεβών Ελλήνων, ποιον Ελλήνων, ποιον θεοσεβών, που πιστεύανε. Δεν έχει σημασία αν πίστευαν στο Δία ή στον Άρη, αλλά ήταν θεοσεβείς, ενδιαφερόντουσαν για τα αιώνια και τα ουράνια. Και το αποτέλεσμα ήταν πλήθος έσωσε ο Χριστός μέσα από την εκκλησία της Θεσσαλονίκης και πολλές από τις πρώτες γυναίκες. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο σημαντικό μέσα σε λίγες μέρες. Είδατε αδερφοί αγαπητοί, όταν εργάζεται ο Χριστός, ό,τι θέλει κάνει. Δεν θέλει χρόνια, ό,τι θέλει κάνει. Τόσο έντονο ήταν
το έργο του Ευαγγελίου, το έργο του Πνεύματος του Αγίου, το έργο της σωτηρίας που οι μη πειθόμενοι Ισραηλίτες φθονήσαντες και αφού έλαβαν με θεαυτόν κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων και οχλαχογήσαντες εθορύβουν εις την πόλη και εφορμήσαντες εις την οικίαν του Σίμωνος που ήταν χριστιανός πια, εζήτουν αυτούς διαναφέρωσιν εις το Δήμον. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυραν τον Ιάσονα και την Άσα αδελφάς επί τους πολιτάρχας και τους άρχοντας, βοώντες ότι αναστατώσαντες την οικουμένην, ούτι ήλθον και εδώ, τους οποίους υπεδέχθη αυτός ο Ιάσον. Δηλαδή, κηρύτεται το Ευαγγέλιο, δοξάζεται το όνομα του Ιησού Χριστού, σώζει ο Χριστός, αλλά και ο διάβολος δεν μένει ήσυχος. Έχει και αυτός τους δικούς του που ξεσηκώνουν και ποιους χρησιμοποιεί, ακριβώς όπως λέει ο λόγος του Θεού. Κακούς τεινάς ανθρώπους εκ των χιδαίων της πόλεως. Έχει τους δικούς του ανθρώπους, έχει και αυτός τα σκεύη της εκλογής του. Και ξεσηκώθηκαν εναντίον του Αποστόλου Παύλου, εναντίον του κηρύγματος του Ευαγγελίου και έφτασαν μέχρι την οικία ενός χριστιανού του Ιάσωνα, καινούριου χριστιανού ο καημένος, τον οποίον συνέλαβαν, τον έβαλαν φυλακή, αλλά έδωσε αργότερα εγγύηση και βγήκε έξω. Ο Παύλος έφυγε. Ο Σίλας έφυγε, ο Τιμόθεος έφυγε, έμεινε. Ύστερα από λίγο όμως κατέβηκε και ο Τιμόθεος, έφτασαν στην Αθήνα και τώρα βρεθήκαν στην Κόρινθο που θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο για 1,5 ολόκληρο χρόνο και από εκεί μαθαίνουν τα καλά νέα από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλά νέα έχουν από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ο Παύλος ομολογεί ότι καθώς εξεύρετε ποιοι υπήρξαμε ανάμεσά σας τις λίγες αυτές μέρες που μείναμε μαζί σας και εσείς γίνατε μιμητέ ημών, ώστε αφού δεχθήκατε, αυτό να το προσέξουμε, αφού δεχθήκατε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού με μεγάλη θλίψη αλλά και ταυτόχρονα με μεγάλη χαρά Πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, αδελφοί, των ανθρώπων που ο Χριστός εκλέγει. Έρχονται θλίψεις στη ζωή μας από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ναι, αλλά πολλαπλασιάζεται η χαρά στην καρδιά μας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου που προκάλεσε τις θλίψεις της ζωής μας και αυτή η χαρά προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια! Υπάρχει η αντίσταση, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει η θλίψης, αλλά μεγάλη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η θλίψη θα φέρει μεγαλύτερη ευλογία. Μ' αρέσει που την πρώτη φορά που έδιραν τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα, χαίροντες έφευγαν λέγοντες «Ιξιώθημεν να φάμε ξύλο για το όνομα του Ιησού Χριστού». Πόσο περίεργο είναι αυτό. «Αξιώθημεν, μας αξίωσε ο Θεός». Γιατί δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, προσδιορισμένο από το Θεό μόνο να πιστεύουμε, αλλά και να πάσχουμε υπό του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και δεν μας υποσχέθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι από τη στιγμή που θα πάρετε το Ευαγγέλιο στα χέρια σας, όλα πια θα ανοίξουν οι δρόμοι, θα ανοίξουν οι καταστάσεις, θα έρθουν να σας δρένουν με λουλούδια και τριαντάφυλλα. Δεν μας υποσχέθηκε τέτοιο πράγμα, αλλά αντίθετα μας είπε ότι η πρώτη εχθρή σας θα είναι η οικιακή σας. Η πρώτη εχθρή. Γιατί η πρώτη? Γιατί θα υπάρξουν και άλλοι. Θα υπάρξουν και άλλοι. Και συνέχεια στη ζωή σου θα βρίσκεις εχθρούς. Αλλά η πρώτη θα είναι ο πατέρας σου, θα είναι η μητέρα σου, θα είναι τα αδέλφια σου. Εκείνο όμως που έχει σημασία, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι η πορεία, αλλά είναι το τέλος. Το τέλος, τι να έχω ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι με το αεροπλάνο και όταν προσγειωθεί να γκρεμίσει και να σκοτωθούν όλοι. Ωραίο ταξίδι είχα, λέει, μέχρι που έπεσε. Ωραίο ταξίδι, μέχρι που έπεσε. Ας έχει αναταράξει το αεροπλάνο, μπορεί να φτάσει καλά. Αυτό έχει σημασία. Να φτάσουμε στο λιμάνι το καλό, αδελφοί, στον καλό μας το λιμένα. Να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και ο προορισμός μας είναι η δόξα του Χριστού εδώ στη γη και η αιώνια ζωή στον ουρανό.
η αρπαγή της Εκκλησίας των ουρανών. Να φτάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, με τα βεβαιότητος στον προορισμό μας. Αυτό έχει σημασία. Και δεν μας το έκρυψε ο Χριστός. Οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς, πάει, θα ταλαιπωρούνται. Θα ταλαιπωρούνται. Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ταλαιπωρία, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δόξα. Η θλίψης, η προσωρινή ελαφρά θλίψης, έτσι τη λέει ο Λόγος του Θεού, η προσωρινή ελαφρά θλίψης εδώ στη γη εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Εις υπερβολήν, καθ' υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης στον ουρανό. Αιώνιο, αδελφοί. Ακούτε, αιώνιο βάρος δόξης. Υπερβολικά, από υπερβολή σε υπερβολή. Γι' αυτό έχουμε χαρά. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί αγαπητοί, πλημμυρίζει την καρδιά μας. Η Θεσσαλονική λοιπόν ήταν εκλεκτή και εκλεγμένη από το Θεό για αυτή τη δουλειά, ώστε όταν ο Παύλος πήγαινε να τους πει σε κάποιους ανθρώπους στην Αχαΐα, στη Θεσσαλονίκη, σε όποιο μέρος και αν βρισκότανε, για την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, όλοι γνωρίζανε την ομολογία τους. Γιατί μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού ότι από σας εξήχησεν ο Λόγος του Κυρίου όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά και σε κάθε τόπο έφτασε η φήμη σας για την πίστη σας προς το Θεό, ώστε εμείς δεν έχουμε χρειαν πλέον να λαλούμε για την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αλλά σε όποιον μιλάμε μας λένε ξέρουμε, ξέρουμε που πήγατε στη Θεσσαλονίκη και μαζευτήκαν οι άνθρωποι εκεί οι κακοί εναντίον σας και πίστεψαν λίγοι Ισραηλίτες, πάρα πολλοί Έλληνες, πολλές γυναίκες από τις πρώτες μάλιστα, και δημιουργήθηκε αμέσως μια ευλογημένη Εκκλησία. Το ξέρουμε. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι μια αλήθεια. Πολλές φορές γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και λέμε πώς σε λένε, πώς σε λένε, Κώστα, τι ξέρω την ομολογία σου, την έχω ακούσει. Ξέρω που σου έσωσε ο Χριστός, που ήσουν στα ναρκωτικά, που έκανες εκείνο, πώς ο Χριστός, το έχω ακούσει. Πώς το έχουμε ακούσει? Βέβαια εμείς είχαμε κάποτε το σταθμό που ακούγαμε τις ομολογίες. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι χάρη Θεού. Είναι χάρη Θεού να ομολογείς. Είναι χάρη Θεού να λες τι έκανε ο Χριστός στη ζωή σου. Έτσι δοξάζεται ο Χριστός. Ο Χριστός δεν δοξάζεται με το να κάνεις θαύματα. Ο Χριστός δοξάζεται με το να ομολογείς τα θαύματα που αυτός έκαμε στη ζωή σου. Αλληλούια. Ξέρεις τι έκαμε ο Χριστός στη ζωή μου? Μεγαλεία. Αυτό να λες, αδερφέ. Εδώ υπάρχει μία παραπληροφόρηση και πλάνη, τολμώ να πω. Οι άνθρωποι λένε, ξέρεις τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Τι έκανε? Προσευχήθηκε και θεραπεύτηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι αυτό, αδερφοί, που δοξάζει τον Χριστό. Αυτό δοξάζει τον άνθρωπο. Και δεν θέλουμε να δοξάζεται ο άνθρωπος. Και δεν το θέλει και ο Θεός να δοξάζεται ο άνθρωπος. Ξέρεις τι έκανε αυτός? Κήρυξε και σωθήκε μια οικογένεια, σιγά. Ποιος την έσωσε την οικογένεια? Ο Χριστός την έσωσε την οικογένεια. Τι ωραία όμως να πεις, μια οικογένεια μέσα στην αμαρτία, άκουσα να λένε ότι άκουσε το Λόγο του Θεού και όλοι αναγεννηθήκανε. Ποιος, δεν έχει σημασία ποιος, τι έγινε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Χριστός σώζει, αδερφοί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιον δείχνουμε, και με το χέρι μας και με την καρδιά μας και με τα έργα μας και με τα λόγια μας. Ποιον δείχνουμε? Μήπως δείχνουμε κάποιον άνθρωπο ή ακόμη χειρότερα τον εαυτό μας? Ή δείχνουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο και το έργο του Ιησού Χριστού? Αυτό δοξάζει το Χριστό. Έτσι δοξάζεται ο Χριστός. Ο άνθρωπος, αδελφοί, όποιος και να είναι, είναι άθλιος και ουτιδανός. Λάθη θα κάνει, αδυναμίες θα έχει, σε πτώσεις θα βρεθεί, και αν κάνει χάρη ο Θεός θα περπατάει την ευθεία οδό.
Κατά χάρη είμαστε σεζωσμένοι και με τη χάρη του Χριστού προχωράμε. Και δόξα στο Θεό μας κρατάει ο Χριστός. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος με σαφήνεια περιγράφει «εξεύρω εις τίνα επίστευσα». Σε ποιον επίστευσες, στον Πέτρο, όχι βέβαια. Στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη, όχι βέβαια. Δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα αυτοί. Πολύ καλοί αδελφοί, ο Κύριος να τους ευλογήσει να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχουν μέχρι τώρα. Αλλά δεν με βοήθησαν αυτοί και δεν μπορούν να με βοηθήσουν αυτοί. Εξεύρω εις τίνα επίστευσα στον Χριστό που μπορεί να διατηρήσει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλος. Που μπορεί να με κρατήσει στην αιώνια ζωή μέχρι το τέλος. Αλληλούια. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, με πολύ χαρά ο Απόστολος Παύλος, ακούγοντας τους αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη και τη φήμη τους, πως επέστρεψαν από τον ειδόλων και τώρα δουλεύουνε Θεόν ζώντα και αληθινό και προσμένουνε τον Ιησού Χριστόν εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν ο Πατέρας εκ νεκρών για να ελευθερώνει ημάς από τις μελούσεις οργής, και αυτό τον ανέστησε εν τη δικαιοσύνη του για να μας ελευθερώνει εμάς. Ακούγοντας λοιπόν τα ωραία αυτά νέα από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, αποφασίζει να στείλει ένα γράμμα ομολογώντας και λέγοντας ότι ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό κάθε φορά που σας που σας σκεφτόμαστε και σας μνημονεύουμε στις προσευχές σας. Όχι γιατί πιστέψατε, όχι γιατί εργαστήκατε και εργαζόσαστε και δουλεύετε, αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί η πίστη σας έχει έργο. Δεν ευχαριστούμε το Θεό γιατί πιστέψατε, και αυτό να το προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι το πιο σημαντικό γιατί ότι πιστέψαμε, ότι πιστεύουμε. Γιατί η πίστη μας, εάν δεν έχει έργα, πίστεως είναι νεκρά. Πεθαμένη. Είναι, την πήραμε στα γέννησε η γυναίκα με ένα μωρό, αλλά πεθαμένο. Και έκανε μία γέννα πάρα πολύ ωραία. Ένας γιατρός υπέροχος, εύκολα γέννησε, πέθανε το μωρό όμως. Τι το κάνω τώρα, δεν έχω μωρό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, γιατί πολλές φορές χαιρόμαστε για το γεγονός και όχι για την ουσία και τη συνέχεια. Παντρεύτηκε λέει και σε ένα μήνα πέθανε ο άντρας της. Τραγικό. Το δεν ισχύει, παράδειγμα το έφερα. Είναι τραγικό. Ξέρετε τι ωραίος γάμος ήτανε. Πάπο, ήτανε κόσμος. Τι να το κάνω βρε αφού πέθανε. Και για να μην πω πέθανε αφού χωρίσανε. Να μην τρομάξετε δηλαδή κιόλας. Αφού χωρίσανε. Ο Θεός να μας φυλάει αδελφοί. Ξέρεις πως πίστεψε και πιστεύεις στον Χριστό. Και τα δαιμόνια πιστεύουνε και φρύτουνε. Έχεις έργα πίστεως. Και ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί το Θεό και δοξάζει το Θεό για τους Θεσσαλονικείς, γιατί πιστέψανε και έχουν έργο πίστεως. Δουλεύουνε Θεό ζώντα και αληθινό. Υπηρετούνε τον Ιησού Χριστό, και για να το πούμε αδελφοί αγαπητοί απολύτως γραφικά και να, γίνει κατανοητό, όταν εκείνη την ημέρα ο Χριστός θα βάλει τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών, θα πει «επίνασα και μου δώσατε να φάγω, έργον πίστεως, εδίψησα και μου δώσατε να πιω, ασθενής ήμουν και ήλθετε προς με». Στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Φτωχός ήμουν και γυμνός ήμουν και με νεδίσατε. Αυτά είναι τα έργα πίστεως. Ποια είναι δηλαδή τα έργα πίστεως? Πότε Κύριε τα κάναμε αυτά? Πότε σε είδαμε γυμνό, πεινασμένο, διψασμένο, άρρωστο στη φυλακή και ήρθαμε προς εσένα? Και το έργο πίστεως: εφόσον κάματε τούτο εις έναν τον αδελφό σας τον ελαχίστον, εις εμέ το κάνατε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδελφοί αγαπητοί, για έναν άνθρωπο να έρχεται στην εκκλησία και να φεύγει. Και να είναι όλη η πίστη του και ο χριστιανισμός του αυτό. Δηλαδή να μην συμμετέχει καθόλου στη δόξα του Χριστού, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου,
στην εξάπλωση της βασιλείας των ουρανών, στην υπηρεσία. Αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά, και η αιτία είναι συγκεκριμένη, έχασε την πρώτη αγάπη. Τώρα πια σβήνει η αγάπη προς το Χριστό, και πιθανόν γιατί ανεβαίνει μια καινούργια αγάπη. Έκανε, λέει, παιδί. Παντρεύτηκε, γυναίκα ενυμφεύθη. Πήρε ζευγάρια, βόδια για τη δουλειά του. Άσε που αγόρασε και ένα χωραφάκι. Δημιουργήθηκαν άλλες οι προτεραιότητες στη ζωή, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να φύρεται χριστιανικά. Πιστεύει, προσεύχεται, πληρώνεται με πνευμάγιο, τον επισκέπτεται ο Θεός, αλλά η πίστη του είναι νεκρά. Δεν εργάζεται. Είναι, έγινε γιατρός, αλλά έχει ένα χωράφι εκεί και το σπέρνει. Δεν είναι γιατρός, αγρότης είναι. Μα έχει πάρει το πτυχίο του, μα δεν το εργάζεται. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ευχαριστώ το Θεό για τον κόπο, για το έργο της πίστεώς σας. Δεν ξέρω αν έχουμε αναρωτηθεί πόσο κοπιάζουμε για το Χριστό. Αν δεν το έχεις κάνει, να το κάνεις επιγόντως. Επιγόντως. Δεν είναι ότι ο μισθός σου εκεί στον ουρανό θα είναι κατά τον κόπο σου. Είναι ότι ο κόπος αποδεικνύει την ύπαρξη, ότι η πίστη σου είναι ζωντανή, γιατί έχει έργο. Γιατί μπορεί να κουράζομαι εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί σε πολλές δουλειές και πολλές ενασχολήσεις, αλλά έχασα την αγαθή μερίδα. Είναι η Μάρθα και η Μαρία που ενισχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Δούλευε από εδώ, έτρεχε από εκεί, μαγείρευε, σκούπιζε. Θα τα κάνεις. Δεν λέω ότι θα γίνουμε τεμπέληδες, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία, και όχι τόσο πολύ για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες θα σωθούν, λέει η Γραφή, δια της τεκνογωνίας. Το κύριο έργο της γυναίκας είναι η οικογένεια, οι νοικοφύλακες, αυτή είναι η δουλειά τους. Τα παιδιά τους. Ιδιαιτέρως για τους άντρες. Πόσο κουράζεσαι στο έργο του Θεού? Να το πω πιο συγκεκριμένα, πόσο κουράστηκες σήμερα στο έργο του Θεού? Είμαι κουρασμένος πολύ σήμερα. Δεν είμαι, παραδείγματος χάρη. Πόσο κουράστηκες σήμερα που είσαι κουρασμένος πολύ για το έργο του Θεού? Πόσο κοπίασες? Τι έκανες? Από εκεί θα καταλάβουμε. Όχι βέβαια από μία μέρα, από την εν γέννη ζωή μας θα καταλάβουμε αν η πίστη μας είναι ζωντανή ή πεθαμένη. Μη θεωρήσουμε, αδερφοί, ότι έχουμε και κάμια δύναμη πίστεως, ενώ η πίστη μας ούτε αναπνοή δεν έχει. Μην πλανόμεθα και πλανούμε και τους άλλους. Μην περιμένουμε να εργάζεται ο Χριστός στη ζωή μας, ενώ εμείς δεν εργαζόμεθα για το Χριστό στη ζωή μας. Ήθελε να κάνει χάρη ο Θεός και να έχουμε καλές, αδελφοί αγαπητοί, εκλογές, επιλογές, προτεραιότητες στη ζωή μας. Καλές. Τι, δεν χρειάζεται να βγεις στον δρόμο να ψάχνεις δεξιά και αριστερά τι θα κάνεις. Το έργο σου ο Χριστός το έχει δίπλα σου. Δίπλα σου το έχει. Στον πλούσιο το Λάζαρο τον είχε έξω από τα πόδια του. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Δεν θα ψάχνεις να βρεις εσύ έργο να εργαστείς, αλλά όταν ο Θεός το φέρνει μπροστά σου, μην το αφήνεις. Μην το αφήνεις. Με πόσους ήρθες σε επαφή σήμερα, σε πόσους ομολόγησες? Τι έκανες? Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει η Εκκλησία των Κορινθίων, που ο Απόστολος Παύλος αργότερα θα στείλει επιστολή προς αυτές και θα πει ότι δεν είσαι λυπής ούτε σε λόγο, ούτε σε χαρίσματα, ούτε σε αποκαλύψεις Πνεύματος Αγίου, ούτε σε φανερώσεις, ούτε σε ενέργειες, ούτε σε τίποτα. Αλλά ως προς το έργο δεν τα πηγαίνανε και πάρα πολύ καλά.
Οι Θεσσαλονικείς δεν βλέπουμε να έχουν τέτοιες αποκαλύψεις και τέτοια ωραία χαρακτηριστικά, αλλά έχουν πολύ ωραίο έργο. Και όχι μόνο έργο πίστεως, αλλά και κόπο αγάπης. Αυτό που λέγαμε, πόσο κοπίασες και υπομονή με την ελπίδα ότι ο Θεός θα επέμβει. Δεν αποκάμουνε. Να δούμε ποιος είναι ο κακός χριστιανός και ο καλός χριστιανός σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ευαρεστεί το Θεό και ποιος είναι, συγχώρεσέ με Θεέ μου, ο άχρηστος χριστιανός. Άχρηστος. Δεν κάνει για τίποτα. Είναι αυτός που έχει αποκάμει. Δεν έχει πια ελπίδα ότι ο Χριστός θα κάνει κάτι. Θα σώσει την οικογένειά μου. Θα σώσει την συγγένειά μου. Μπα, αυτοί δεν σώζονται με τίποτα. Δεν έχει, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, την υπομονή της ελπίδας ότι ο Ιησούς Χριστός θα ενεργήσει. Θα ενεργήσει ο Χριστός στη ζωή σου, στη δουλειά σου. Μπα, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε. Ο κακός χριστιανός που συνεχίζει, κοπιάζει για την αγάπη, είναι άρρωστος ο αδελφός αυτός. Κύριε, θεράπευσε τον, σε παρακαλώ, και πάει να κοιμηθεί. Πεινάει εκείνος ο χριστιανός. Κύριε, ευλόγησε τον και δώσ' του να φάει και φεύγει. Ταλαιπωρείται ο άλλος χριστιανός. Ο Παύλος λέει, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγουμε. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτο από αγάπη. Και η αγάπη τι χρειάζεται για να είναι αποδεδειγμένη στον ουρανό? Κόπο. Έχω πολύ κουραστεί, τίποτα δεν μπορώ να κάνω σήμερα. Καλά σήμερα, χτες και προχτές και προχτές. Και αύριο και κάθε μέρα. Πάει ο χριστιανός. Πάει. Και έργο πίστεως κανένα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Μην αμεριμνούμε. Ουέ, λέει η Γραφή, εις τους αμεριμνούντας εν Σιών. Αλίμονος τους αμεριμνούς μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτούς που δεν ψάχνονται, που δεν εξετάζουν τον εαυτό τους, που δεν ανησυχούνε. Κύριε Θεέ μου, πώς με βλέπεις, πώς είμαι, τι κάνω, τι δεν έκανα. Και πόσο μ' αρέσουν που ακούω μερικές φορές αδελφούς να λένε, μόλις σηκώθηκα το πρωί, προσευχήθηκα και είπα, άνοιξε μου δρόμο, Κύριε, να εργαστώ για σένα σήμερα, να ομολογήσω, να υψώσω το όνομά σου. Για να μην πούμε βέβαια και για τους άλλους τους χριστιανούς που περπατούν με το φρόνημα της σάρκας και η ζωή τους είναι μέσα στην απόλαυση, δεν λέω της αμαρτίας, αλλά στην απόλαυση του βίου. Δεν είναι ο χριστιανός να απολαμβάνει τον κόσμο. Μα δεν θα ξεκουραστούμε, βέβαια και θα ξεκουραστούμε και θα χαρούμε και με την οικογένειά μας και με τα παιδιά μας και στην εκκλησία και με τους αδελφούς μας και στην κοινωνία και θα δοξάσουμε το Θεό και η καρδιά μας θα είναι γεμάτη χαρά. Αλλά το έργο του Θεού γίνεται ολόκληρο, αδελφοί. Και στη δουλειά μου το έργο του Θεού θα κάνω. Θα μου δώσει την ευκαιρία ο Θεός. Και στο σπίτι μου το έργο του Θεού θα κάνω. Θα μου δώσει την ευκαιρία ο Θεός. Και στην εκκλησία το έργο του Θεού θα κάνω. Θα μου δώσει την ευκαιρία ο Θεός. Και όταν μου δώσει την ευκαιρία, προθήμως θα τρέξω εις εκτέλεση και εις εκπλήρωση. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να πει ότι εσείς εξεύρετε, αδελφοί Θεσσαλονικείς, ότι η είσοδός μας προς εσάς δεν έγινε ματαία. Τι όμορφο που είναι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ήταν μάταιο το ότι μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη και ταλαιπωρηθήκαμε και φύγαμε και μας διώξανε. Είχαμε αποτέλεσμα. Το δέντρο από τον καρπό φαίνεται. Το δέντρο το καλό έχει και καρπό και καλό καρπό. Και ο Παύλος χαίρεται. Δόξα, Κύριε, που περάσαμε από τη Θεσσαλονίκη και μας έδωσες τόσο ωραίο καρπό, γιατί βρήκες γόνιμο έδαφος, εκλεγμένο έδαφος, και μας ευλόγησες με τους Θεσσαλονικείς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον καρπό που
απολαμβάνουμε στη Θεσσαλονίκη και για τους αδελφούς μας στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδός μας δεν ήταν ματαία, αλλά παρόλο προπαθέντες και υβριστέντες καθώς εξεύρεται στους Φιλίππους, ελάβαμε θάρρος εις τον Θεό να λαλήσουμε και προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλή αγάπη. Όταν φάγαμε ξύλο, όταν μας δέσανε, μας φυλακίσανε στους Φιλίππους και έγινε σεισμός και βγήκαμε έξω με θαύμα, δεν είπαμε τώρα περνάμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου φύγει φύγει, αλλά ελάβαμε θάρρος και κηρύξαμε και ομολογήσαμε και στη Θεσσαλονίκη το όνομα του Ιησού Χριστού με πολύ αγώνα. Και αυτό το θάρρος το ελάβαμε, αυτή την παρησία την είχαμε να ομολογούμε το όνομα του Χριστού, παρόλο που ταλαιπωρηθήκαμε λίγες ώρες πριν, λίγες μέρες πριν στους Φιλίππους, και καταλάβαμε ότι και εδώ τα ίδια θα περάσουμε. Αλλά αυτό το θάρρος το βρήκαμε, γιατί, αλληλούια, η προτροπή μας, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έχει δύναμη, γιατί πρώτον δεν είναι εκπλάνης, δεν είναι ακαθαρσίας και δεν είναι με υποκρισία. Έχουν εμπιστοσύνη, αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και εδώ είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού και να τον ομολογείς. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βαριά άρρωστος. Μην διστάσεις να του πεις ότι ο Χριστός θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Γιατί θεραπεύει. Βλέπεις έναν άνθρωπο δυστυχισμένο. Μην διστάσεις να του πεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις θλίψεις σου, για να σου φέρει χαρά. Βλέπεις έναν άνθρωπο αμαρτωλό, άθλιο, ουτιδανό. Μην διστάσεις, σκέψου ότι εκεί που επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρεψε, επερίσσευσε η χάρη του Χριστού. Δεν μιλάμε δείχνοντας τις δυνατότητές μας και τον εαυτό μας. Εμπιστευόμεθα το Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει. Και δεν ξέρουμε ποιος θα πιστέψει, αδελφοί. Αλλά όποιος πιστέψει, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι, θα σωθεί. Αλληλούια. Αλλά πώς θα πιστέψει αν δεν υπάρχει ο Κηρύττων? Και πώς θα κηρύξει κάποιος αν δεν έχει αποσταλή? Και εσύ έχεις αποσταλή. Γιατί εσένα σου δόθη η αγιωτάτη πίστης. Σου εδόθη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε σώσε ο Χριστός. Κάθε ένας που είναι σωσμένος, ιδίως στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, είναι δούλος και δούλη. Και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εχέ από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Έχουμε τη χάρη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού για να είναι πλήρης έχει χαρακτηριστικά. Είναι πρώτον λόγος χάριτος. Δηλαδή ακούγεται και φέρνει ανάπαυση. Φέρνει ειρήνη. Δεν ακούγεται και φέρνει δυστυχία και πόνο και θλίψη. Τι είναι αυτά που μου λες? Όταν όμως ο λόγος είναι λόγος Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Όταν ο λόγος σου είναι λόγος Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Όταν λαλείς, να λαλείς σαν να λαλείς λόγια Θεού. Με αποστολή, με ταπείνωση. Να εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού, είναι λόγος χάριτος. Να εμπιστεύεσαι την ομολογία του Ιησού Χριστού. Βρήκαμε ένα παιδί που λέει εγώ είμαι όχι άθεος, άθρησκος. Δηλαδή καμία θρησκεία δεν δέχομαι. Τι θα του πεις τώρα αυτόν του ανθρώπου? Ένα πράγμα, αδερφοί αγαπητοί. Πάρε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πάρε την Καινή Διαθήκη. Και μην είναι άθρησκος. Αλλά πάρε την Καινή Διαθήκη να δεις τι μπορεί να κάνει. Ζήτησε το Χριστό. Δοκίμασε το Χριστό. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού είναι λόγος χάριτος. Φέρνει ανάπαυση. Σε έναν άνθρωπο, αδερφοί αγαπητοί, που πεθαίνει, αν του πεις ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ξέρεις τι χαρά θα κάνει? Που αυτός δεν έχει καμία ελπίδα. Σε έναν λεπρό,
να του πεις ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τη λέπρα. Ξέρεις τι χαρά θα κάνει? Και να ακούσει ότι έχουν θεραπευτεί και 3-4 λεπροί δίπλα. Σε έναν τυφλό να του πεις ότι ο Ιησούς Χριστός δίνει το φως. Αλλά να το πεις με διαπνεύματος Αγίου, με τη χάρη του Χριστού και διαπνεύματος Αγίου. Και τούτο για να γίνει πρέπει να υπάρχει κάτι μέσα σου, να υπάρχει ο Θεός, να υπάρχει η πίστης, η αγάπη και η ελπίδα. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν πλήρη το Λόγο του Θεού, και πλήρης ο Λόγος του Θεού είναι πρώτον όταν έχει χάρη, δεύτερον όταν έχει εξουσία. Έχει εξουσία ο Λόγος του Θεού, λέει και γίνεται. Είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Είπε θεραπεύθητη, καθαρίστητη στο λεπρό και καθαρίστηκε. Είπε ανάβλεψον στον τυφλό και ανάβλεψε. Ότι ο εκατόνταρχος είπε έχεις εξουσία, σε ξέρω. Ξέρω τι σημαίνει εξουσία. Εσύ ξέρεις, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει εξουσία. Έχει εξουσία ο Λόγος του Θεού. Λέω σε αυτόν τον στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει. Λέω σε εκείνον το δούλο έλα και έρχεται. Και τρίτον, ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Δεν υπάρχει εχθρός που μπορεί να καταβάλει τον άνθρωπο. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πολλές φορές μιλάω με αδερφούς και λέει ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο διάβολος? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει, είναι νικημένος. Τίποτα αδερφοί, μη φοβόσαστε το διάβολο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Τόσο δα το παραμικρό. Γιατί έχεις το όνομα του Ιησού Χριστού εσύ. Είσαι γεμάτος και καλυμμένος με το αίμα του αρνίου του εσφαγμένου. Το βλέπει και τρέμει. Σε βλέπει και τρέμει. Πρόσεξε την αμαρτία. Και αν αμαρτήσεις μετανόησε γρήγορα. Καμία εξουσία δεν έχει. Καμία δύναμη δεν έχει. Χάρη, εξουσία και δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού μόνο. Μόνο. Και είναι πλήρης ο Λόγος του Θεού. Αλλά θα γίνει στη ζωή σου ο Λόγος του Θεού πλήρης αν και εσύ έχεις πίστη αποδεδειγμένη με έργο, αν έχεις αγάπη αποδεδειγμένη με κόπο και αν έχεις χαρά και ελπίδα, συγγνώμη, αν έχεις χαρά και ελπίδα αποδεδειγμένη με υπομονή. Υπομένεις, περιμένεις, χαρά και ελπίδα. Είναι αυτά που καθιστούν πλήρη το Λόγο του Θεού, η πίστης, η αγάπη και η ελπίδα, και καθίσταται πλήρης ο Λόγος του Θεού όταν είναι λόγος χάριτος, εξουσίας και δυνάμεως. Και αυτά είναι χαρισμένα στην Εκκλησία, στους δούλους και στις δούλες. Τα έχει χαρίσει ο Θεός. Είναι στα χέρια σου. Είναι για σένα, είναι για μένα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, επειδή το έχει καταλάβει αυτό, λάβε με θάρρος και είδαμε και σας μιλήσαμε, γιατί η προτροπή μας δεν ήταν εκ πλάνης εξακαθαρσίας ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς δοκιμαστήκαμε υπό του Θεού και έτσι μας εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ούτω λαλούμε. Και τώρα αδερφοί αγαπητοί φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση. Ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται ο Θεός? Ώστε εάν έχει πίστη, αγάπη και ελπίδα, ο Λόγος του Θεού στη ζωή του θα είναι πλήρης, χάριτος, εξουσίας και δυνάμεως. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός? Και η Γραφή λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του αυτή, εμείς δοκιμαστήκαμε και κριθήκαμε αξιόπιστοι, μας εμπιστεύθηκε ο Θεός εκείνο το Ευαγγέλιο, γιατί... Διότι πρώτον δεν λαλούμε ως αρέσκοντες εις τους ανθρώπους. Δεν λέμε λόγια για να αρέσουν στους ανθρώπους. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν θέλω να στενοχωρήσω αυτή την αδελφή που έχει βαμμένα τα μαλλιά της και λέω δεν πειράζει. Δεν θέλω να στενοχωρήσω εκείνη την αδελφή που θέλει να ξαναπαντρευτεί γιατί είναι χωρισμένη και λέω δεν πειράζει. Και αν πω εγώ τόσο αυστηρά το Λόγο του Θεού, όλοι θα φύγουνε. Κανένας δεν θα φύγει, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου κανέναν δεν σκανδαλίζουν. Είναι γραμμένο τα πρόβατα τα δικά μου, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε.
Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Μη φοβάσαι μήπως σκανδαλίσεις. Με το Λόγο του Θεού δεν μπορείς να σκανδαλίσεις. Δεν κηρύττουμε, δεν μιλάμε το Λόγο του Θεού για να αρέσουμε στους ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο χαρακτηριστικό για το οποίο χαρακτηριστικό τους εμπιστεύθηκε ο Θεός, αλλά κηρύττουμε, ομολογούμε, λέμε το Λόγο του Θεού για να αρέσουμε μόνο στο Θεό. Δεν καλοπιάνουμε το δεύτερον, διότι ούτε λόγον κολακίας μετεχειρίστημεν ποτέ καθώς εξέδρεται. Δεν καλοπιάνουμε κανέναν, κολακεύουμε, να κολακεύσω. Είσαι πάρα πολύ πιστός, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία κήρυξες, μπράβο, μπράβο. Και από μέσα του λέει, βαρέθηκα να σ' ακούω. Πολύ ωραία, η προφητεία σου ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν σταμάταγε. Όχι με κολακία, αδελφοί. Σε βλέπω και ανοίγει η καρδιά μου. Και από μέσα του λέει, παιδί μου, ας το βάλει μυαλό αυτός. Να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, την κολακία. Η κολακία δεν είναι από το Θεό. Η κολακία έχει μέσα όλα τα χαρακτηριστικά τα σατανικά. Έχει υπεροχή, έχει υπερηφάνεια, έχει δόλο, έχει ψέμα. Ποτέ να μην κολακεύουμε. Και άλλωστε κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος συγχαρτηρίων. Και αν κάποιος άνθρωπος είναι άξιος συγχαρτηρίων, ας τα πάρει εκεί πάνω. Από τον Κύριο που θα του πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα είσαι δυσπιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Δεν χρειάζεται να κολακεύουμε ο ένας τον άλλον, ε. Όχι μόνο δεν χρειάζεται, απαγορεύεται. Όχι μόνο δεν χρειάζεται, απαγορεύεται. Εκείνο που επιβάλλεται είναι να αγαπάμε και να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Αλληλούια. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, ούτε πρόφαση πλεονεξίας μετεχειρίστημεν. Ο Κύριος είναι μάρτυρας. Ούτε δεν σκεφτήκαμε να κερδοσκοπήσουμε, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ φοβερό. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι μέσα στην εκκλησία νομίζοντας ότι θα κερδίσουν χρήματα. Άλλοι ότι θα πουλήσουν. Άλλοι ότι θα αγοράσουν. Άλλοι ότι, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλοι οι ιερείς εκεί στην Ιερουσαλήμ που αγόραζαν και πουλάγανε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός πέταξε και γκρέμισε. Αργυραμιδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπει στην εκκλησία, σας το λέω με βεβαιότητα, που να μπει στην εκκλησία με πρόθεση να κερδίσει χρήματα και να μην τον πέταξε κλωτσιδόν ο Θεός έξω. Τον απορρίπτει. Και ιδίως τους εργάτες, ιδίως τους κήρυκες, τους διακόνους, τους πρεσβυτέρους. Είναι στα μάτια του Θεού βδέλυγμα να κατακυριεύεις και να εκμεταλλεύεσαι την κληρονομιά του Θεού. Βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Σε συμφέρει να δίνεις παρά να υπολογίζεις να πάρεις. Σε συμφέρει ενώπιον του Θεού να δίνεις πολλά, γιατί ο Σπύρον με αφθονία θερίζει, παρά να υπολογίζεις ότι υπάρχει πιθανότητα να κερδίσω. Ο Θεός να μας φυλάει. Και το τελευταίο, δεν ζητήσαμε δόξα εμείς εξ ανθρώπων, ούτε από σας, ούτε από κανέναν άλλο. Είδαμε ποιος είναι ο καλός χριστιανός, με ποιον συνεργάζεται ο Θεός. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε ποιος είναι ο κακός χριστιανός. Με ποιον συνεργάζεται ο Θεός, τι θέλει. Τώρα θα δούμε ποιος είναι ο κακός εργάτης. Οι κύλες που λέει η Γραφή. Η κατατομή, η περιτομή, οι κακοί εργάτες. Είναι αυτοί πρώτον που ενδιαφέρονται να αρέσουν στους ανθρώπους. Γι' αυτό
και κολακεύουνε. Ενδιαφέρονται να κερδίσουνε μέσα στην εκκλησία από τους ανθρώπους. Και τρίτον, ενδιαφέρονται να δοξαστούνε μέσα στην εκκλησία από τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος είναι ξοφλημένος. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός μαζί του. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος με το Θεό. Τίποτα. Άντρας, γυναίκα, παιδί, παππούς, γιαγιά, νέος, νέα, τίποτα. Να λοιπόν, κάτι άλλο που πρέπει να ερευνούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, στην προσωπική μας ζωή. Είναι πιθανό να πέσεις και η καρδιά σου να ζητήσει να αρέσεις στους ανθρώπους. Γρήγορα να τρέξεις να μετανοήσεις. Είναι δυνατόν να πέσεις και να κολακεύσεις κάποιον άνθρωπο. Γρήγορα, από ευγένεια, ξέρετε την ψεύτικη εκείνη. Πω, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου σήμερα. Δεν έχει όμορφα μαλλιά η Εκκλησία. Έχει όμορφους χριστιανούς, αδερφοί. Έχει ευλογημένους χριστιανούς. Μπορεί να κολακεύσεις και να πέσεις. Γρήγορα να πας να μετανοήσεις. Και μπορεί να σκεφτείς πονηρά κάποια στιγμή, αυτό που αυτόν τον αδελφό εγώ μπορεί να βγάλω χρήματα. Έχει χρήματα, μπορεί να μου δώσει εμένα. Γρήγορα να πας να μετανοήσεις. Γρήγορα. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε, Κύριε, πρόσθεσε στην εκκλησία σου πλούσιους. Λάθος, αδερφοί. Λάθος. Πρόσθεσε στην εκκλησία σου πρόβατα της βοσκής σου. Δεν είναι ευλογημένη η εκκλησία που αποτελείται από πλουσίους. Είναι ευλογημένη η εκκλησία που αποτελείται από ευλογημένους. Ευλογημένες οικογένειες, άγιες οικογένειες. Βέβαια, σπάνια ακούγεται, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό. Και τέλος, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί κάποια στιγμή η καρδιά σου να επαρθεί. Φουσκώσει λίγο. Παιδί μου, ωραία τάπα. Τρέξε γρήγορα να μετανοήσεις. Η δόξα ανήκει στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Μόνο στο Θεό. Και τέλος, αδελφοί αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, και τι δυνάμεθα ως Απόστολοι του Χριστού να δώσουμε βάρος, εστάθημεν όμως γλυκείς εν μέσω ημών, καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα, ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς μας, επειδή εστάθητε αγαπητοίς ημάς. Επειδή σαν Απόστολοι είχαμε τη δυνατότητα να μας δώσετε τουλάχιστον να τρώμε. Όπως λέει παρακάτω, δεν επιβαρύναμε κανέναν από εσάς, με τα ίδια μας τα χέρια εργαζόμαστε, ώστε να είμαστε γλυκείς ανάμεσά σας. Αυτός είναι ο χριστιανός, που είναι γλυκός ανάμεσα στους αδερφούς. Και ξέρετε, αδερφοί, πώς το παρομοιάζει. Όπως η τροφός περιθάλπει τα δικά της τέκνα. Την εποχή εκείνη υπήρχαν οι γυναίκες που είχαν το επάγγελμα της τροφού. Δηλαδή, οι παραμάνες. Μπράβο, οι παραμάνες. Ήταν επαγγελματίες. Και τώρα υπάρχουν, που φελάνε τα παιδιά. Και λέει τώρα ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, εμείς ανάμεσά σας συμπεριφερθήκαμε με τέτοια γλυκύτητα όπως η παραμάνα περιθάλπει το δικό της το παιδί. Ξέρει γιατί είναι παραμάνα, έχει τη γνώση και την πείρα, αλλά και η καρδιά της είναι γεμάτη από αγάπη, γιατί αυτό το παιδί που περιθάλπει είναι το δικό της παιδί. Τι ωραία. Δεν είναι μια μάνα που αγαπάει το παιδί της αλλά είναι άπειρη. Δεν είναι πρωτομάνα, λέει, δεν ξέρει να το μεγαλώσει, δεν ξέρει να το ταΐσει, δεν ξέρει να το πλύνει. Το αγαπάει και το ταλαιπωρεί το παιδί. Και πολλές φορές και θυμώνει, το σκασμένο δεν λέει να ησυχάσει. Γιατί δεν ξέρει και αγανακτεί.
Μία όμως γυναίκα, μία παραμάνα που έχει μεγαλώσει 100 παιδιά, ξένα, κάποια στιγμή μεγαλώνει και το δικό της το παιδί. Αλληλούια. Έτσι, αδελφοί, πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι θα μας κάνει ο Θεός. Έτσι πρέπει να είσαι με τον αδελφό σου. Γλυκείς. Μα το παιδί θα λερώσει, θα κλάψει, θα κατουρηθεί επάνω του, θα... Δεν πειράζει. Είναι το δικό σου το παιδί. Έτσι να βλέπεις, αδελφέ, τον αδελφό σου, τον γέροντα και τον νέο και το μωράκι. Είναι δικά μας παιδιά. Είναι δικοί μας αδελφοί. Να τους αγαπάμε. Είναι και μερικοί βέβαια που δεν δέχονται την αγάπη. Είναι σαν τον Πέτρο. Να σου πλύνω τα πόδια. Μη γέννητο να μου πλύνεις τα πόδια. Εσύ, εμένα, τι λες, εγώ πλύνω τα δικά σου. Να δεχόμαστε την υπηρεσία, αδελφοί. Να δεχόμαστε την αγάπη. Μερικοί αδελφοί είναι και δύσκολοι. Πολύ δύσκολοι άνθρωποι. Υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Ο Θεός όλους θα μας κάνει εύκολους. Όλους θα μας κάνει εύκολους. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο δύσκολος? Ο πληγωμένος, αδερφοί, είναι δύσκολος. Ταλαιπωρημένος. Αυτός που έχει περάσει όμορφα τη ζωή του είναι και εύκολος. Αλλά όταν είναι ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του, δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Νομίζει αυτός ότι δεν τον αγαπάς. Ο ξένος. Ήρθε από μακριά, μπήκε μέσα άγνωστος. Νομίζει ότι δεν τον αγαπάς. Ο μοναχικός. Νομίζει ότι δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο δύσκολος άνθρωπος. Ένας που έχει την οικογένειά του, έχει τα καλά του, έχει τα παιδιά του, έχει τα σπίτια του. Δοξάζει το Θεό μαζί με σένα. Έρχεται καινούριος, δοξάζει το Θεό. Αυτός είναι ο εύκολος άνθρωπος. Ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο πρόβατο για το τσοπάνι? Το τραυματισμένο, το πληγωμένο, το άρρωστο, το ψωριάρικο, που θέλει θεραπεία, θέλει φροντίδα, θέλει βοήθεια. Και ο τσοπάνης ο καλός δεν περιποιείται μόνο τα καλά πρόβατα. Τα καλά πρόβατα δεν χρειάζονται περιποίηση. Τα ταλαιπωρημένα πρόβατα χρειάζονται περιποίηση. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σαν γλυκείς, σαν τροφή για τα δικά τους τα παιδιά. Ξέρετε ποιο παιδί είναι δύσκολο? Το άρρωστο. Το άρρωστο δεν μπορεί να κοιμηθεί, κλαίει, δύχει, δεν μπορεί να φάει. Είναι δύσκολο παιδί. Η μάνα ταλαιπωρείται όταν το παιδί της είναι άρρωστο. Αλλά όμως δεν το πετάει, γιατί το αγαπάει. Δεν του δίνει μια κλωτσά, φύγε, έχω άλλα τρία παιδιά. Έχετε ακούσει καμιά μάνα να πει, δεν του γουστώ από εδώ. Αρρωστιάρικο, έχω άλλα τρία παιδιά. Δεν το λέει έτσι η μάνα. Ήθελε να μας κάνει έτσι ο Θεός, αδερφοί. Και αυτή είναι, και αυτός είναι ο σύνδεσμος τελειότητος, που είναι η αγάπη. Έτσι να μας κάνεις, Κυρία μου. Αμήν, αδερφοί. Βοήθα μας, Κύριε.